Από τον νόμο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων έχουν εισέλθει αυτοτελώς καταρχήν στη Βουλή, έτσι, μέσα από εκλογική διαδικασία. Έχουν δικαίωμα τηλεοπτικού χρόνου στις επόμενες εκλογές, έχουν δικαίωμα στην κρατική χρηματοδότηση που απορρέει από την είσοδό τους, αλλά βρίσκονται εκτός δυνατότητας ύπαρξης κοινοβουλευτικής ομάδας. Η ιδέα που υπάρχει και η οποία προφανώς πρέπει να κριθεί με όρους δημοκρατικούς και με όρους διαφάνειας είναι αν δεδομένων των συνθήκων ότι δεν συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα αυτοτελή με τους 5 βουλευτές και έτσι όπως ορίζει ο κανονισμός, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να έχουν το δικαίωμα του να παρεμβαίνουν στις συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών όπως παρενέβαιναν μέχρι σήμερα, όπως επίσης και το έχουν κάποια από τα προνόμια τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουν, γιατί και τα δύο που σας είπα, δηλαδή την κρατική χρηματοδότηση και τον τηλεοπτικό χρόνο, τον έχουν από την ιδιότητά τους ως ότι εισήλθαν στη Βουλή αυτοτελώς με τη λαϊκή ψήφο. Λοιπόν, αυτή είναι όλη η συζήτηση. Είναι μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει για πρώτη φορά, διότι για πρώτη φορά έχουμε μικρά κόμματα όπου οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες για τις δικές τους αντιφάσεις, για τους δικούς τους λόγους, για τις δικές τους αδυναμίες αν θέλετε, αλλά αυτό όμως δεν μας ενδιαφέρει εν προκειμένου, θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν για λόγους δημοκρατικούς, για λόγους πλουραλισμού, να εξακολουθούν να υπάρχουν και να παρεμβαίνουν έτσι όπως παρενέβαιναν μέχρι σήμερα. Αυτή είναι όλη η συζήτηση. Η κυβέρνηση προφανώς είναι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα, διότι δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Προφανώς ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση ανεξαρτητοποίησης βουλευτών, μεγάλη ομάδα ανεξαρτήτων βουλευτών. Το είδαμε και προχθές στην ονομαστική ψηφοφορία. Επομένως, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πολιτικό, καταρχήν πολιτικό τρόπο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει η Βουλή για όσο διάστημα θα υπάρχει με αυτή τη συνθήκη που λέει ότι έχουμε πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές. Ναι. Και πολλά μικρά κόμματα με πρώην κοινοβουλευτικές ομάδες. Ναι, άρα προκρίνεται, το λέω και με έψιλον και με αλφαγιώτα, αυτό που και πριν η Μαρίνα Παπαδάκη μας έδωσε στο ρεπορτάζ ως ένα από τα τρία σενάρια, να θεωρηθεί το αρχικό, που είναι και αίτημα και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, από ό,τι μας λέει το ρεπορτάζ. Θα δούμε αν είναι και το ποταμιό, εσείς θα μας πείτε, το γνωρίζετε καλύτερα, δηλαδή το γίγνεστε, εννοώ. Άρα προκρίνεται αυτό το οποίο ισχύει εξ αρχής, δηλαδή να θεωρούνται κοινοβουλευτικές ομάδες να έχουν τα προνόμια και οι αρχηγοί με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα του 2015. Σωστά. Κοιτάξτε, εφόσον θα είναι. Προφανώς αυτή τη συζήτηση τώρα υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Εγώ δεν μίλησα ότι θα μπορούν να έχουν κοινοβουλευτική ομάδα. Προφανώς, εάν δεν έχουν. Βουλευτές, δεν μπορούν να έχουν κοινοβουλευτική ομάδα. Ωστόσο, όμως, απορρέουν ορισμένα δικαιώματα που έτσι κι αλλιώς τα έχουν. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Τώρα, εάν θα μπορούσε βεβαίως να υπάρξει και μία άλλη ερμηνεία, η οποία λέει ότι και ένας βουλευτής, όπως είναι η περίπτωση του κυρίου Φωκά, ο οποίος προσχωρεί σε μία άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και αυτή τη στιγμή αλλά δεν έχει τυπικά το δικαίωμα να ονομάζεται κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό είναι θέμα ερμηνείας του κανονισμού της Βουλής, το οποίο θα το δώσει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, θα κάνει τις γνωματεύσεις και τις γνωμοδοτήσεις. Εμείς προσπαθούμε να θέσουμε το πολιτικό ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο είναι ότι πράγματι έχουν εισέλθει κόμματα στη Βουλή. Αυτό αφορά και το ποτάμι, αφορά και τους ανεξάρτητους Έλληνες, αφορά και την Ένωση Κεντρών, γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα ή μπορεί να προκύψει. Επομένως, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που πρέπει με έναν θεσμικό και διαφανή τρόπο να αντιμετωπιστεί. Αυτή είναι όλη η συζήτηση. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι στη σφαίρα του παραπολιτικού και όχι του πολιτικού. Άρα πάμε για αλλαγή κανονισμού της Βουλής. Θα το κρίνει, με βάση αυτά που θα μας το λέτε. Κρίνει, φαντάζομαι, η Επιτροπή, η οποία θα συνέλθει, ο πρόεδρος της Βουλής. Υπάρχουν διαδικασίες κοινοβουλευτικές για να τεθεί αυτό το ζήτημα και να δούμε πού διαμορφώνεται μία συνένεση. Διότι δεν είναι θέμα αυτή τη στιγμή να αποφασίσει η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, πώς θα λειτουργήσουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Αυτό είναι μία ιδέα, είναι μία συζήτηση, η οποία θα τίθεται στην κρίση, αν θέλετε, των κοινοβουλευτικών των ομάδων, των κομμάτων του Κοινοβουλίου. Κύριε Βερναρδάκη, τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, βλέπετε πίσω από όλη αυτή την τεχνητή κατ' εμένα ένταση ή διαδικασία, να μην το πω ένταση, να αμφισβητείτε, να επιχειρείτε η αμφισβήτηση της δεδηλωμένης της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, με έμεσο τρόπο υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Δεν έχουν ίσως υποθεί ρητά.
Αλλά ο κ. Βενιζέλος, παραδείγματος χάρη, προχθές στη συζήτηση στην ονομαστική ψηφοφορία, παρενέβη στο θέμα αυτό και έβαλε ένα ζήτημα, όχι απώλειας διαδηλωμένης, αλλά ύπαρξης ενός. Απώλειας του τεκμηρίου της πλειοψηφίας. Ακριβώς αυτό. Σε αυτό εμείς απαντήσαμε. Υπάρχουν τάσεις επίσης στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ψιθυρίζουν στους διαδρόμους της Βουλής ότι ο στόχος τους είναι να εμποδίσουν την κυβέρνηση να νομοθετεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς απαντήσαμε πάλι με τρόπο δημοκρατικό και με τρόπο διαφανή ότι εφ' εξής όλα τα νομοσχέδια θα πηγαίνουν με τη διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας. Αυτή είναι η δουλειά των βουλευτών, να ψηφίζουν ονομαστικά, να παίρνουν την ευθύνη τους και αυτό θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς η άλλη πρακτική ήταν μια πρακτική η οποία απλώς διευκόλυνε, φαίνεται, για τις ψήφους δια των αντιπροσώπων των κομματικών. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορική περίοδος που ζούμε έχει αυτή την ιδιομορφία. Ο κανονισμός δεν το έχει προβλέψει. Επομένως, όμως, υπάρχει η λύση του να πηγαίνουμε σε ονομαστικές ψηφοφορίες για κάθε ζήτημα. Ναι. Εκτός αν βρεθεί μια άλλη, ας πούμε, θεσμική λύση, αλλά αυτή όμως θα βρεθεί συνενετικά από όλους. Δεν μπορεί και να βρεθεί ούτε από την πλειοψηφία. Με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ναι, προφανώς. Ναι. Χρειάζεται με σοβαρότητα να τοποθετηθούμε. Εμείς ρίχνουμε, αν θέλετε, μια ιδέα για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλότερα και λειτουργικότερα στις συνδεδομένες συνθήκες που υπάρχουν αυτή η διαδικασία του Κοινοβουλίου. Ακούσαμε πριν την κυρία Σπυράκη στην δήλωσή της να μένθεται ευθέως και με αρκετά σκληρό τρόπο τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση. Το δημοσιογραφικό ευρώτημα που πλανάται και ευλόγως είναι εάν αυτή η δήλωση της κυρίας Σπυράκη σηματοδοτεί και ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή αν εξετάζει, αν προτίθεται η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει ακόμη και πρόταση μορφής εναντίον του Προέδρου της Βουλής. Έχετε σκεφτεί πώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πώς θα αντιδράσετε σε κάτι τέτοιο, αν γίνει, γιατί δεν το ξέρουμε. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Αυτό όμως που εγώ δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε, δεν το έχουμε σκεφτεί. Προφανώς θα αντιδράσουμε, θα υπερασπιστούμε το ρόλο και τη λειτουργία του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος κατά τη γνώμη μας ασκεί τα καθήκοντά του με απόλυτη αντικειμενικότητα. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει ποιο είναι, δηλαδή γιατί μέμφεται ο Πρόεδρος της Βουλής. Δηλαδή ποιο είναι το ζήτημα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή θέσει ένα ζήτημα για να σκέφτεται τη Νέα Δημοκρατία μια πρόταση μορφής. Αυτό το πολιτικό έργο δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, σε τι προσάπτουν στον πρόεδρο της Βουλής ακριβώς? Τι έχει γίνει, κάτι το οποίο δημιουργεί λόγους για να υπάρξει μια πρόταση μορφής? Εν πάση περιπτώσει, αν εντάσσεται στη λογική μιας άκρητης πόλωσης, προφανώς θα απαντήσουμε και εμείς με τον θεσμικό τρόπο που πρέπει να απαντήσουμε. Θεωρούν, για να το διευκρινίσω αυτό, γιατί το μας το έλεγε πριν ο Γιάννης Οτροπής, ότι η σημερινή κίνηση του κυρίου Βούτση να ζητήσει από τον κύριο Παπαχριστόπουλο να παραμείνει μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε έρχεται στη Βουλή για κύρωση και το πρωτόκολλο ένταξη στο ΝΑΤΟ. Επ' αυτού κυρίως, ή με αφορμή αυτό, μέμφονται σήμερα τον κύριο Βούτση ότι είναι εντελώς αντιθεσμική. Μα δηλαδή και θα κάνει το χατήρι του καμένου, ο οποίος εκβιάζει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά τώρα κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Στη σφαίρα του, αν ήταν έτσι, θα έβρισκε έναν άλλον τρόπο να μην δημοσιοποιήσετε. Αν υπήρχε κάποια τέτοια, αν θέλετε, ιδιοτέλεια, ναι, θα υπήρχε ένας άλλος τρόπος, ας πούμε, για να πιστεί ο κ. Παπαχριστόπουλος να κρατήσει για λίγες μέρες την έδρα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Προφανώς είναι σαφές ότι επιζητούμε μία διέξοδο από αυτό το θέμα, ακριβώς για να μην γίνονται, να μην προσάπτονται κατηγορίες περί συναλλαγών, κατηγορίες περί ότι κάποιος εκβιάζει και κάποιος εκβιάζεται. Κανείς δεν εκβιάζεται καταρχήν. Δεν ξέρω αν εκβιάζει κάποιος, αλλά για να εκβιάζει πρέπει κάπου να μπορεί να εκβιαστεί. Εμείς δεν εκβιαζόμαστε διότι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Προσπαθούμε να βρούμε μια ομαλή διέξοδο σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η έκκληση του κυρίου Βούτση έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρώτον πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Στο κάτω-κάτω δεν θα είχε καμία ιδιοτέλεια. Αν έφευγε ο Παπαχριστόπουλος και έμπαινε ο Τέρενς Κουίκ, δεν νομίζω ότι θα είχε διαφορά, αν θέλετε, για να κατηγορηθεί για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως μέχρι τότε πιθανώς να βρεθεί μια συνενετική λύση, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή επιχειρεί ο πρόεδρος της Βουλής να βρει. Αν υπάρξει θέμα αλλαγής κανονισμού, θα το συζητήσουν οι επιτροπές της Βουλής και έτσι θα αποφασίσει η Επιτροπή, η Επιστημονική Επιτροπή και όλα αυτά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όλος αυτός ο πανικός. Μάλλον πανικό βλέπω από τη μεριά της κυρίας Σπυράκη και της Νέας Δημοκρατίας παρά από τη μεριά τη δική. Πάντως είναι και ο κύριος Καμένος, ο οποίος σήμερα έκανε ένα πάρα πολύ επιθετικό tweet, κύριε Περναδάκη.
για εκβιασμούς, για απειλές, το προσωποποίησε προς τον Πρωθυπουργό. Είναι ένα κλίμα. Κοιτάξτε, ο Πάνος έχει εμπλακεί σε αυτή την, σαν θέλετε, σε αυτή του τύπου τη συμπεριφορά εδώ και αρκετές μέρες. Κατά τη γνώμη μου, αδικεί τον εαυτό του, αδικεί τα 4 χρόνια στα οποία συνέβαλε αποφασιστικά στις κατακτήσεις της κυβέρνησης. Νομίζω ότι έχει εμπλακεί σε μία, αν θέλετε, σε έναν τρόπο λειτουργίας, ο οποίος πρώτα-πρώτα εκθέτει τον ίδιο. Διότι οι συζητήσεις περί Γκαζόζας στο καφενείο της Βουλής, νομίζω ότι αποτελούν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μία μείωση, μία προσβολή της προσωπικότητας και του βουλευτή του συγκεκριμένου, αλλά και βεβαίως, ας πούμε, και του Πάνου Καμένου ως αρχηγού του κόμματος. Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει και ο Πάνος να καταλάβει ότι σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να συμπεριφερθεί δημοσίως με περισσότερο θεσμικό τρόπο. Αυτό είναι όλο μου το σχόλιο. Τώρα, επειδή είμαστε πάλι με άλλους όρους, αυτό που λέγαμε μέχρι πριν από κάποιες ημέρες, πριν περάσουν οι ψηφοφορίες, τη λεγόμενη πολιτική αριθμητική και κοινοβουλευτική αριθμητική, ξαναμπαίνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε υπαρκτό δηλαδή, είτε τεχνητό. Εγώ κρατάω και τις δύο εκδοχές. Αλλά ξαφνικά ανακύπτει και θέμα μεγαλοοικονόμου, κύριε Βραδάκη. Σήμερα βγήκε η κυρία Μεγαλοοικονόμου, η οποία από την Ένωση Κεντρών έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω στους τηλεθεατές. Έσπασε και το εμπάργκο και βγήκε στο Sky. Ρωτήθηκε αν είναι εκτός γραμμής, είπε, άμα δεν τους αρέσει, ας με διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτοχρόνως η Ένωση Κεντρών ζητεί τώρα και από την κυρία Μεγαλοοικονόμου να παραδώσει την έδρα της. Δηλαδή βλέπουμε. Φαντάζομαι ότι το ζητάει και από τους άλλους βουλευτές που έχουν φύγει. Είπατε? Φαντάζομαι ότι θα το ζητήσει και από τους άλλους βουλευτές που έχουν προσκολλήσει. Ναι, δεν το έχουμε δει ακόμη, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε. Είναι μια ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, αν υπάρχει ανεξαρτησία του βουλευτή. Ναι. Ή αν υπάρχει δέσμευση του βουλευτή. Ο κ. Λεβέντης έχει ζητήσει και άλλα πράγματα κατά καιρούς. Ο κ. Λεβέντης καταρχήν ήταν αυτός ο οποίος επικαλείται στο παρελθόν την εναλλαγή των βουλευτών. Έτσι, κάτι το οποίο δεν το έκανε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτού του τύπου οι φτηνές πολιτικές θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να σταματήσουν. Διότι δεν μπορεί να νομιμοποιείτε το ατομικό τρολάρισμα να γίνεται τρόπος πολιτικής συμπεριφοράς. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου είναι βουλευτής μας και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Προφανώς η γυναίκα μπορεί να πιέστηκε ή μπορεί να εξέφρασε μία γνώμη. Θα το συζητήσουμε δημοκρατικά και στα πλαίσια, ας πούμε, αν θέλετε, μιας λειτουργίας που σέβεται την προσωπικότητα και την γνώμη του κάθε βουλευτή. Τώρα, αυτό σε σχέση με το ότι πήγε στο Sky, έτσι. Τώρα, πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο ή πόσο βάση έχει μια πληροφορία που επίσης διακινείται ότι εξετάζεται σοβαρά ως κυβέρνηση, ενώ ως Μαξίμου, το ενδεχόμενο τους 6 από τους 145 δηλαδή που έφτασαν στο 151 προκειμένου να δοθεί η ψήφος εμπιστοσύνης, αυτοί οι 6 να ενσωματωθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να μην ξαναδούμε στο άμεσο μέλλον, διότι έχουμε σειρά νομοθετημάτων που θα πρέπει να ψηφίζονται, ανάλογες τέτοιες ιστορίες, ας πούμε. Είναι πιθανό το εξετάζετε αυτό, κύριε Βερναδάκη, να το ενσωματώσετε με έναν τρόπο? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν το εξετάζουμε. Αυτή τη στιγμή δεν το εξετάζουμε. Βεβαίως δεν ξέρω αν οι συνθήκες το επιτρέψουν και προφανώς αφορά και τους ίδιους, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφασίζει κάποιο κόμμα για να το εφαρμόσει. Θα λέει και η άλλη πλευρά, σύμφωνα. Αυτό προφανώς υπάρχει και η άλλη πλευρά. Επομένως αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κάτι τέτοιο. Αυτό που εμείς έχουμε απαντήσει είναι ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι όμως λειτουργίας. Μέχρι τώρα τι γινότανε? Γινότανε ότι τα κόμματα ή θα πάμε σε ονομαστικές ψηφοφορίες όπως έχουμε δεσμευτεί, οπότε λύνεται το πρόβλημα, δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα θεσμικά. Θα πηγαίνουμε σε ονομαστικές ψηφοφορίες κάθε εβδομάδα για όλα τα νομοσχέδια, πιθανόν να ορίσουμε και μία ημέρα, αυτό είναι θέμα της Βουλής, της λειτουργίας της, όπου θα πρέπει όλα τα νομοσχέδια να μπαίνουν σε ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό είναι μια δημοκρατική καθαρή διέξοδος και ανταποκρίνεται, αν θέλετε, και στην αναβάθμιση, κατά μία υπονοεί και μία αναβάθμιση του κοινοβουλίου και του ρόλου του βουλευτή. Η άλλη λύση θα ήταν, βεβαίως, αλλά και αυτό όμως εξαρτάται πια από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τις συνενέσεις που θα προκύψουν, είναι ότι μέχρι τώρα τι γινόταν, ψήφιζαν τα κόμματα δια των εισηγητών των κομμάτων. Βεβαίως σήμερα τα κόμματα, οι ψήφοι των κομμάτων δεν αρκούν πιθανώς, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 145 βουλευτές, υπάρχουν ανεξάρτητοι πάρα πολλοί, οι οποίοι είναι ρυθμιστικοί παράγοντες. Η άλλη λύση θα ήταν, κάτι το οποίο προτάθηκε και προχθές στη Βουλή, να υπάρχει η ψήφος για τον αντιπροσώπου, για τον εισηγητών των κομμάτων, αλλά οι ανεξάρτητοι βουλευτές να ψηφίσουν, να είναι παρόντες σε αυτήν εκείνη την ώρα την ψηφοφορία,
δεν ξέρω πόσο λειτουργικό είναι, και να δηλώνουν την ψήφο τους σε κάθε νομοσχέδιο ή σε κάθε άρθρο. Δεν ξέρω πόσο λειτουργικό και πόσο εύκολο είναι αυτό, αλλά είναι και αυτό προφανώς μια διαδικαστική και τεχνική λύση, δημοκρατική βεβαίως, που δεν αλλοιώνει βεβαίως τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, και βεβαίως να μπορεί να δοθούν μια λύση σε αυτή την περίπτωση. Αλλά βεβαίως η πρώτη μας, αν θέλετε, επιλογή, και αυτό που έχουμε πει και έχουμε εφαρμόσει μέχρι στιγμής, είναι η ονομαστική ψηφοφορία εφ' εξής και μέχρι τον Οκτώβριο που θα γίνουν εκλογές. Μάλιστα. Άρα, κλείνοντας, όπως αρχίσαμε, όποια λύση, ρύθμιση υπάρξει, δεν θα αφορά μόνο τους ανεξάρτητους Έλληνες. Βεβαίως όχι. Θα αφορά και το ποτάμι. Εννοείται. Και όποια άλλη ομάδα προσκρούσει, ας πούμε, ύπαρξή της. Εννοείται. Μα ανάλογα... αυτή τη στιγμή υπάρχει, παραδείγματος χάρη, στο παράδειγμα της Ένωσης Κεντρών που λέτε, ο κύριος Σαρίδης, κατά κάποιο τρόπο πιέζεται, το εντός εισαγωγικών, δεν υπονοώ τίποτα. Πιέζεται από ο ίδιος, ηθικά, αν θέλετε, διότι έχει εκλεγεί με αυτό το κόμμα, με το οποίο όμως έχει διαφωνήσει επανειλημμένα, αλλά ακριβώς για να μην του στερήσει τη δυνατότητα λειτουργίας κοινοβουλευτικής ομάδας και των όποιων προνομίων, ο άνθρωπος, όπως κάνει και ο Παπαχριστόπουλος, όπως κάνουν και όπως έχει συμβεί. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά, λόγω των συνθήκων, πολλά κόμματα, πολλά μικρά κόμματα, αλλά νομίζω ότι επειδή αφορά και το σύνολο της Βουλής, είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούν με μια, αν θέλετε, καθαρότητα και όλα τα πολιτικά κόμματα. Εάν δημιουργηθούν ευρύτερες συνενέσεις για να βρούμε μια λύση, όχι στο να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, το επαναλαμβάνω, διότι χωρίς βουλευτές πιθανώς δεν θα έχεις κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι. Όμως μπορεί να έχει όμως κάποια από τις προνομίες που είχε, υπό την έννοια ότι εισήχθη στη Βουλή ως αυτοτελές πολιτικό υποκείμενο. Αυτό πρέπει να το δούμε. Αν διαμορφώνεται συνένεση, θα προχωρήσουμε. Θες να ρωτήσεις κάτι, Σωτήρη? Εγώ θα ήθελα κάτι έτσι να ρωτήσω. Επειδή όλη αυτή η αναστάτωση σχετίζεται και σε ένα βαθμό με τις ψηφοφορίες, μάλλον σε μεγάλο βαθμό με τις επικείμενες ψηφοφορίες, αλλά κυρίως με την ψηφοφορία κύρωσης του πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ. Αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο και τι θα σημάνει βέβαια αυτό, το να μην περάσει αυτή το πρωτόκολλο από την Ελληνική Βουλή? Να σου πω, Νέγια, δεν έχω τέτοια, δεν το έχω καθαρό εικόνα. Δεν έχω εικόνα για αυτό το πράγμα, δεν νομίζω ότι δεν θα περάσει, δεν έχει αντιμετωπιστεί τέτοιο ενδεχόμενο, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό βεβαίως, τι θα σήμαινε θεωρητικά αυτό το πράγμα, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε κλείνοντας, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί όλες αυτές τις ημέρες με όλα αυτά που γίνονται, και έτσι όπως γίνονται και έτσι όπως προβάλλονται κιόλας μερικές φορές, ότι μια κυβέρνηση για να χάσει τη δηλωμένη χρειάζεται πρόταση μορφής. Σωστά, κύριε Βερναδάκη? Σωστά, βέβαια. Έτσι, προσφάτως πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν πέφτει μια κυβέρνηση γιατί μπορεί να καταψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Βεβαίως, εννοείται αυτό. Εννοείται. Προκαλέσαμε μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία σε πρόταση μορφής, η οποία πρέπει, αν υποβληθεί, πρέπει αυτή να λάβει 151 ψήφους, έτσι κι αλλιώς. Επομένως, νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, συζητάμε τώρα κάποια θέματα τα οποία είναι μια διαδικαστική δυσλειτουργία που έχει προκύψει λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων. Και φοβάμαι ότι κάποιοι, που έγινε στο πολιτικό και φοβάμαι ότι κάποιοι στη δυσλειτουργία αυτή τη διαδικαστική και την τεχνική, αντί να αντιμετωπιστεί με όρους σοβαρότητας και συνένεσης, ακριβώς γιατί είναι διαδικαστικό το ζήτημα, προσπαθούν να ξαναδημιουργήσουν πάλι ένα πολιτικό ζήτημα. Μένω σε αυτό το σχόλιο μόνο, με επαφορμή βέβαια για τον υπαινιγμό περί μορφής στον πρόεδρο της Βουλής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Νομίζω ότι είναι η ώρα για το πρώτο διαφημιστικό.